Ότι οι πάστορε και οι πρεσβύτεροι επιλέγονται και χρήσονται από τον κύριο. Αμήν. Η υπακοή στους πάστορε και του πρεσβύτερου είναι η υπακοή στον κύριο. Αμήν. Μα πες μου, έχουν την επιβεβαίωση του έργου του Αγίου Πνεύματος. Μπορούν να δώσουμε μαρτυρία ότι τα λόγια του κυρίου γίνονται πράξη και βιώνονται. Όχι, δεν μπορούν. Άχι. Μπορούν να μα υποδείξουν πώ να κάνουμε πράξη και να εισέλθουμε στα λόγια του Θεού. Ακριβώ δεν υπάρχει δρόμο προ την πράξη. Δεν συμφωνώ με όσα είπατε. Στη βίβλο ο Παύλο δήλωσε ξεκάθαρα: Προσέχετε λοιπόν ει αυτού και ει όλων των πίμνιων, ει το, το οποίο το πνεύμα του Άγιον σα έδεσε επισκόπους, επισκόπου διαναπημένητε την εκκλησία ναι. α, του Θεού. Αυτό αποδεικνύει πω οι Πάστορε και οι Πρεσβύτεροι χρήζονται όλοι από το Άγιο Πνεύμα. Ακριβώ. Το χρήσμα από το Άγιο Πνεύμα δεν σημαίνει χρήσμα από το Θεό. Ναι. ναι. Ο Θεό έχρισε του Πάστορε και του Πρεσβύτερου να επιβλέπουν όλο το πίμνιο. Δεν μπορεί να είναι λάθος αυτό. Ναι. Δεν συμφωνείτε όλοι σε αυτό. Ναι, ναι. Δράματι. 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 Έτσι, είναι. Έτσι, είναι. έτσι είναι. Σωστά, συμφωνείτε. Ναι, ναι. σωστά, Συνεργάτη <συμφωνεί> του. Αυτέ οι τελευταίε μέρε επικοινωνία με έκαναν αναλογιστό. Πω ερμηνεύαμε τυφλά τη βίβλο, απομονώνοντα αυθαίρετα και καταχρηστικά χώρια και λέξει από τη βίβλο. ναι. ναι. Η πλειονότητα όσων λέμε βασίζεται σε δικές μας έννοιες και δοξασίες και σε πολλές παράλογες απόψεις. Αυτό παραβαίνει τα λόγια του Θεού. Δεν κατανοούμε την αλήθεια. Είμαστε ανόητοι και αδαείς. Ναι, πράγματι. Έτσι είναι. Πρέπει να μεταχειριζόμαστε σωστά κάθε λέξη της βίβλου. Τα λόγια της βίβλου εκφέρονται στο ορισμένο πλαίσιο. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Δεν μπορούμε να παίρνουμε ένα χωρίο... και να το αποδίδουμε μηχανικά και όπως θέλουμε. Ναι, έτσι. έτσι πράγματι. πράγματι. Αν αποδίδαμε το χωρίο... και εις όλον το πίμνιον εις το οποίο το Πνεύμα το Άγιον σας έθεσε ν' επισκόπους... σε όλους τους θρησκευτικού πάστορες και τους πρεσβύτερους... δεν θα ήταν παράλογο. Είναι παράλογο. Είναι παράλογο. Είναι παράλογο. Πρέπει να καταλάβουμε... Ποιο είπε τα λόγια και εις όλον το πίμνιον εις το οποίο το Πνεύμα το επισκόπου. Σε ποιον απευθύνονταν τα λόγια αυτά. Αν δεν ξεδιαλύνουμε αυτά τα δύο ερωτήματα και αποδίδουμε τα λόγια μηχανικά και αυθαίρετα, δεν τα απομονώνουμε από τα συφραζόμενα. Δεν, δεν διαστρεβλώνουμε έτσι τη βίβλο. Τη διαστρεβλώνουμε. Ακριβώ. Διαστρεβλώνουμε. Διαστρεβλώνουμε. διαστρεβλώνουμε τη βίβλο. Γίνεται τα λόγια του Παύλου να εκπροσωπούν τι προθέσει του κυρίου Ιησού. Όχι. 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 Μπορεί ο Παύλο να εκπροσωπεί τον κύριο Ιησού. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Μόνο τα Λόγια του Θεού είναι η αλήθεια και μόνο αυτά αποτελούν απόδειξη. Αμήν. Όσο για τον Παύλο, είναι ένας απλός άνθρωπος, δεν είναι ο Χριστός. Αμήν. Τα Λόγια του δεν είναι η αλήθεια. Ακόμα κι αν τα Λόγια του προέρχονται από τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος, μόνο συμβατά με την αλήθεια μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε. Ναι. Αμήν. 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 Ναι. Να μην εκλαμβάνουμε τα Λόγια του Παύλου ως την αλήθεια και ως απόδειξη του Παύλου. Η αδελφή φου έχει δίκιο. Τα λόγια του Παύλου δεν εκπροσωπούν τι προθέσει του κυρίου ίσου. Ακριβώ. Συνεργάτη του. Πώ χρησιμοποιεί τα λόγια του Παύλου ω απόδειξη ότι οι πάστορε και οι πρεσβύτεροι διορίζονται όλοι από το Άγιο Πνεύμα. Λε πω διορίζονται από το Άγιο Πνεύμα. Μα πε μου. Έχουν την επιβεβαίωση του έργου του Αγίου Πνεύματο. Μπορούν να δώσουν μαρτυρία ότι τα λόγια του κυρίου γίνονται πράξη και βιώνονται. Όχι, όχι, δεν μπορούν. μπορούν. να μας υποδείξουν πώς να κάνουμε πράξη και να εισέλθουμε στα λόγια του Θεού. Ακριβώς, δεν υπάρχει δρόμος προς την πράξη. Μπορούν να προσφέρουν αληθινά εφόδια στη ζωή μας. Έτσι, mm. όχι, Τι ακριβώς αποκομίσαμε ακούγοντας το κήρυγμα παστόρων και πρεσβύτερων όλα αυτά τα χρόνια. Δεν σα είναι σαφέ. Τα αδέλφια μας από την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού μας πρόσφεραν μια καθαρή επικοινωνία σήμερα. Πώ βασίζεστε ακόμα στα λόγια του Παύλου για να λέτε ότι οι πάστορε και οι πρεσβύτεροι χρήζονται από το Θεό. Ακριβώ. Α, στα αλήθεια δεν καταλαβαίνετε ή προσπίστε του μπερδεμένου. Ε, προσποιούνται του μπερδεμένου. Σα φαίνεται πω προσποιήστε του μπερδεμένου. Δεν μπορώ να σα καταλάβω. Μα πώ είναι, τι έκανε Εξηγήθηκε με πολύ σαφήνεια. Πώ γίνεται να μην καταλαβαίνετε. Mm, ναι. δεν καταλαβαίνω. Να, πώς πώς να πώς μην τους πάστορες και τους Είναι Αδέλφια, Ας επικοινωνήσουμε λίγο ακόμα επ' αυτού. Mm. Mm. εντάξει. Κάποιοι παράλογοι άνθρωποι σε θρησκευτικού κύκλους κάνουν κατάχρηση χωρίων της βίβλου για να επινοούν κανόνες. Διατείνονται πως οι υποκριτές φαρισαίοι και οι θρησκευτικοί πάστορες χρίζονται και χρησιμοποιούνται όλοι από το Θεό. Αυτό δεν είναι ακραία αντίσταση και βλασφημία προς τον Θεό. Ναι. ναι. Πράγματι, η κατάληξη ναι. θα είναι πολύ άσχημη. Έτσι, ναι. Πολλοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς να διαχωρίζουν. Πιστεύουν στον Κύριο, μα δεν τον εξυψώνουν. Αντίθετα, προωθούν τα χαρίσματα, το κύρος, τη δύναμη, τη λατρεία και την τυφλή πίστη σε πάστορες και πρεσβύτερους. Δεν μπορούν να διακρίνουν αν κάποιο έχει το έργο του Αγίου Πνεύματος και την πραγματικότητα της αλήθειας. Νομίζουν πως αν κάποιο έχει δίπλωμα πάστορα και χαρίσματα και μπορεί να αναλύει τη βίβλο, τότε τον έχει χρήσει ο Θεός και έχει την έγκρισή του. Άρα πρέπει να τον υπακούν. Μα μέλια. ναι, βέβαια. Αυτό δεν ναι, ναι, Δεν μπορεί να γίνει. Έτσι είναι. Δε, 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 είναι. Κάποιοι, ακόμα πιο παράλογοι, νομίζουν πως υπακούοντας σε πάστορες και πρεσβύτερους υπακούουν στο Θεό. Και ότι αν αντιστέκονται σε αυτούς, αντιστέκονται στο Θεό. Αν υιοθετήσουμε μια τέτοια αντίληψη, τότε οι Εβραίοι οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, που ήταν γνώστες της βίβλου, και συχνά την απεξηγούσαν σε άλλους Μα αντιστάθηκαν στον Κύριο Ιησού. Τον καταδίκασαν όταν εμφανίστηκε. Και εργάστηκε και τον σταύρωσαν ακόμα. Ναι. Ήταν χρησμένοι και χρησιμοποιούνταν από το Θεό. Σίγουρα. Αν κάποιος ακολουθούσε τους Εβραίους ηγέτες, αντιστεκόταν γι' αυτό στον Κύριο Ιησού και τον καταδίκαζε, θα λέγαμε ότι υπάκουε στον Θεό. Όχι, δεν θα το Τι σημαίνει αυτό. Θα λέγατε ότι εκείνοι που απέρριψαν τους Εβραίους ηγέτες και ακολούθησαν τον Κύριο Ιησού, έτσι αντιστέκονταν στο Θεό. Σε, σε καμία περίπτωση. Άρα η άποψη πως η υπακοή σε πάστορες και πρεσβύτερους είναι υπακοή στο Θεό και η αντίσταση σε είναι αντίσταση στο Θεό, είναι εντελώς παράλογη και εσφαλμένη. Είναι, είναι, είναι αλήθεια. Εμείς οι πιστοί του Θεού πρέπει να γνωρίζουμε πως αν οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι αντιστέκονται στο Θεό και ο δρόμος που υποδεικνύουν προδίδει την αλήθεια και εναντιώνεται στο Θεό, τότε πρέπει να σταθούμε στο πλευρό του Θεού, να τους ξεσκεπάσουμε και να τους απορρίψουμε. Αυτή είναι η αληθινή υπακοή στο Θεό. Αμήν. Αυτή είναι η νίκη του φωτό επί του σκότου και η ικανοποίηση των προθέσεων Αμήν. του Θεού. Συνεπώ, η στάση μα απέναντι στου πάστορε και του πρεσβύτερου είναι να αναζητούμε την αλήθεια και να κατανοούμε τι προθέσει του Θεού. Αν οι πάστορε και οι πρεσβύτεροι αγαπούν και να ζητούν την αλήθεια, τότε σίγουρα διαθέτουν το έργο του Αγίου Πνεύματο ναι. και μπορούν να μα ναι. καθοδηγήσουν να κάνουμε πράξη και να βιώνουμε τα λόγια του Θεού, να το σεβόμαστε και να αποφεύγουμε το αμήν. κακό. Είναι σύμφωνο με τι προθέσει του Θεού να σεβόμαστε και να ακολουθούμε τέτοιου ανθρώπου. Ναι, Θεό. Θεό. Δόξα σε κύριε. Δόξα Αν δεν αγαπούν την αλήθεια, αν νοιάζονται μόνο να εξηγούν τη βίβλο και τη θεολογία για να επιδεικνύονται, να περηφανεύονται και να μας πείσουν να τους λατρεύουμε και να τους υπακούμε, μα δεν εξυμνούν το Θεό, δεν γίνονται μαρτυρές Του και δεν μας καθοδηγούν να κάνουμε πράξη και να βιώνουμε τα λόγια Του, τότε αυτούς ο Θεός τους έχει καταδικάσει και καταραστεί. Κι αν εξακολουθούμε να τους λατρεύουμε, να τους ακολουθούμε και να τους υπακούμε, θα αντιστεκόμαστε στο Θεό. Ακριβώς. Αυτό είναι εντελώ αντίθετο με τι ναι. προθέσει του Θεού. Ναι. Δεν συμφωνείτε όλοι. Α ναι. απορρίψουμε ναι. του πάστορε ναι. και του πρεσβύτερου ναι. που αντιστέκονται στο ναι. Θεό. Α μην, 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 μην του ακολουθήσουμε στι τους του Έτσι είναι οι πάστορε και οι πρεσβύτεροι. Μισούν την αλήθεια γιατί στέκονται στο Θεό όπω ακριβώ και οι Φαρισαίοι. Ναι, Πρέπει είναι. να του απεχθανόμαστε, να του εγκαταλείψουμε. Αυτό είναι το σωστό. Πράγματι, αν συνεχίσουμε να υπακούμε αυτού του πάστορε και του πρεσβύτερου, θα στεκόμαστε στο πλευρό του Σατανά, ενάντια στο Θεό. Αμήν. Πρέπει να βλέπουμε καθαρά αυτά τα ζητήματα. Ναι, βέβαια. Ναι. 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 Να σταθούμε ναι. στο πλευρό ναι. του Θεού. Ναι, το ναι. Να μην του ακούμε άλλο. Ναι. Να μελετάμε το λόγο. Ναι. Του. Αδέλφια μου, Έτσι. Είναι. οι περισσότεροι άνθρωποι στου θρησκευτικού κύκλου αδυνατούν να διακρίνουν την ουσία των παστόρων και των πρεσβύτερων που εναντιώνεται στο Θεό πιστεύουν πως εφόσον οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι κατανοούν και εξηγούν τη βίβλο και όσα λένε είναι συμβατά με τη βίβλο και βασισμένα σε αυτή, τότε οι άνθρωποι πρέπει να τους ακολουθούν και να τους υπακούν. Αυτή η άποψη ακούγεται σωστή, μα αν το καλοσκεφτούμε, οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι κατανοούν αληθινά τη βίβλο. Γνωρίζουν στα αλήθεια το έργο του Θεού η γνώση της βίβλου ισοδυναμεί με γνώση του Θεού. Όχι. Ακούγοντας πάστορες και πρεσβύτερους να εξηγούν τη βίβλο, θα μπορέσουν οι άνθρωποι να κατανοήσουν την αλήθεια και να γνωρίσουν και να υπακούσουν το Θεό. Δυστυχώς κανείς στους θρησκευτικού κύκλους δεν μπορεί να ξεδιαλύνει Πράγματι. αυτά τα ερωτήματα. Πράγματι. Α σκεφτούμε ξανά ότι οι Φαρισαίοι έδιναν την εντύπωση πως κατανοούσαν τη βίβλο και πως ήξεραν να την επεξηγούν. Μα όταν εργαζόταν ο Κύριος Ιησούς, εκείνοι δεν τον αναγνώρισαν. Αντίθετα, με κάθε ευκαιρία προσπαθούσαν να παγιδεύσουν τον Κύριο, βασιζόμενοι σε επιστολές και κανόνες από τη βίβλο. Αντιστάθηκαν στον Κύριο Ιησού και τον καταδίκασαν. Και επειδή ο Κύριος Ιησούς εξέφραζε τα λόγια του Θεού, τον καταδίκασαν και τον βλασφήμισαν καταγγέλλοντας τα λόγια του ως βλασφημία. Στο τέλος, κάρφωσαν βάναυσα τον Κύριο Ιησού στο Σταυρό. Ποιο πρόβλημα είχαν δεν ήταν αλαζόνες και αδαείς προς το Θεό. Ναι. ναι. έτσι είναι. Αυτά τα στοιχεία αποδεικνύουν πως η βιβλική γνώση και η ικανότητα να εξηγεί κανείς τη βίβλο δεν συνεπάγεται κατανόηση της αλήθειας και γνώση του Θεού, αλλά ούτε και του έργου του Θεού. Όμως. Oh. Όσοι βιώνουν αληθινά το έργο του Θεού, φροντίζουν να βιώνουν και να κάνουν πράξη τα λόγια Του. Στα λόγια του Θεού Βλέπουν τα θαυμαστά του έργα. Κατανοούν τη φροντίδα και την περίσκεψη που αφιέρωσε ο Θεό για να σώσει την ανθρωπότητα και βλέπουν καθαρά πω όλα τα λόγια που εξέφρασε ο Θεό κατά την τέλεση του έργου του είναι η πραγματικότητα τη αλήθεια στην οποία οι άνθρωποι πρέπει ναι, να εισέλθουν. Ναι, Επιπλέον, κατανοούν αληθινά το λόγο που ο Θεό εκφράζει αυτέ τι αλήθειε, τι προθέσει του και τον σκοπό του έργου του πάνω στου ανθρώπου. Ναι, 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 ναι δυσοστά, βέβαια, έτσι. Πράγματι έτσι ναι. είναι. Μόνο τέτοιοι άνθρωποι κατανοούν αληθινά το έργο του Θεού. Μόνο αυτοί κατανοούν αληθινά τη βίβλο και την αλήθεια. Αμήν. Όσοι κατανοούν αληθινά τη βίβλο, φροντίζουν να επικοινωνούν λόγια του Θεού που περιέχει η βίβλο. Καθώ και τι προθέσει του Θεού, τι απαιτήσει του από του ανθρώπου, το έργο του και τη διάθεσή του. Αυτοί μπορούν να μα οδηγήσουν στην πραγματικότητα Τη αλήθεια, στο σεβασμό και την υπακοή στο Θεό. Αμήν. Τι κηρύττουν οι θρησκευτικοί πάστορε και οι πρεσβύτεροι, Μοναχά βιβλικέ γνώσει και θεολογικές θεωρίε. Τι συνεπάγεται η επικοινωνία τέτοιων πραγμάτων, Τι συνεπάγεται. Τι συνεπάγεται. Εν τέλει, κάνει του ανθρώπου όλο και πιο αλαζόνε. Δεν αποδέχονται κανέναν μόνο και μόνο επειδή διαθέτουν βιβλικέ γνώσει. Ως αποτέλεσμα, όταν ο Θεός ενσαρκώνεται για να εκφράσει την αλήθεια, εκείνοι αρνούνται το Θεό, αντιστέκονται και εναντιώνονται σε Αυτόν. Έτσι είναι πράγματι. Φαίνεται πως η ερμηνεία της βιβλικής γνώσης και της θεολογίας από πάστορες και πρεσβύτερους αποτελεί αντίσταση προς το Θεό. Ναι, Συμφωνώ. Ναι. Δεν είναι σαν τους φαρισαίους του παρελθόντος. Ναι, ίδιοι και Έχει και παράδειγμα. Το δίκιο. Έχει δίκιο. Γιατί δεν μπορούν αυτοί οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι να επικοινωνήσουν τη γνώση και το βίωμα του ότι κάνουν πράξη τα λόγια του Θεού. Γιατί δεν μπορούν να επικοινωνήσουν τη δική τους αληθινή κατανόηση του έργου και της διάθεσης του Θεού. Ακριβώς επειδή δεν έχουν βιώσει πραγματικά τα λόγια του Θεού και την αλήθεια. Παρασχολούνται μόνο με τη μελέτη της βίβλου και την απόκτηση βιβλικών γνώσεων. Γι' αυτό δεν μπορούν να λάβουν το έργο του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Πώς λοιπόν να έχουν οι υπηρεσίες τους την έγκριση του Θεού. Σωστά, ναι. ναι. Σωστά, έτσι. Ο Θεό ενσαρκώθηκε σε ιό του ανθρώπου και εξέφρασε την αλήθεια για να τελέσει το έργο τη κρίση στι έσχατε ημέρες, αποκαλύπτοντα κάθε άνθρωπο. Όσοι αγαπούν την αλήθεια, όσοι τη μισούν, οι καλοί υπηρέτε και οι κακοί, όσοι υπηρετούν το Θεό και όσοι υπηρετούν το μαμονά, όλοι θα αποκαλυφθούν. Mm, ναι. Όσο για του θρησκευτικού πάστορε και του ηγέτε. Αυτοί απομονώνουν χωρία τη βίβλου και τα παρερμηνεύουν, βασιζόμενοι σε δικέ του αντιλήψεις και δοξασίε. Ισχυρίζονται μάλιστα πω δεν υπάρχουν ομιλίε και έργα του Θεού έξω από τη βίβλο, και διαδίδουν ένα σωρό αναλήθειε για να αντισταθούν στο έργο του Θεού κατά τι έσχατε ημέρε και να το καταδικάσουν. Πείτε μου, δεν παραπλανούν και εξαπατούν ανθρώπου έτσι? Ναι, ναι, ε, ναι, ναι, Ποιο ξέρει πόσου πιστού έβλαψαν και κατέστρεψαν διαδίδοντα τέτοιε αναλήθειε. Ναι. Πόσοι άνθρωποι έχασαν την προοπτική να βρεθούν ενώπιον του θρόνου του Θεού, να παραστούν στο γαμήλιο δείπνο με το Θεό και τη σπάνια ευκαιρία να του κάνει ο Θεό νικητέ. Αυτή ναι, οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι δεν στέκονται εμπόδιο στην αποδοχή της αληθινής οδού από τους ανθρώπους δεν πρέπει να χρόνια δεν βλέπαμε καθαρά. ας διαβάσουμε κάποια από τα λόγια του παντοδύναμου θεού για να αντιληφθούμε καλύτερα τους πάστορες και τους πρεσβύτερους δόξα το θεό δόξα το θεό θεό ο παντοδύναμος θεός λέει Κοιτάξτε του ηγέτε κάθε δόγματο και θρησκεύματο. Όλοι του είναι αλαζονικοί και αυτάρεστοι και ερμηνεύουν τη βίβλο έξω από τη συνάφειά τη και σύμφωνα με τη φαντασία του. Όλοι βασίζονται στο χάρισμα και την πολυμάθειά του για να κάνουν τη δουλειά του. Αν ήταν ανίκανοι να κηρύξουν το οτιδήποτε, θα του ακολουθούσαν οι άνθρωποι σε τελική ανάλυση έχουν κάποια μόρφωση και μπορούν να μιλούν για το δόγμα ή να ξέρουν πώς να κερδίσουν τους άλλους και πώς να χρησιμοποιούν τεχνάσματα μέσω των οποίων έχουν φέρει τους ανθρώπους μπροστά τους και τους έχουν εξαπατήσει. Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν εικονικά στο Θεό, αλλά στην πραγματικότητα ακολουθούν τους ηγέτες τους. Αν συναντήσουν εκείνους που κηρύττουν την αληθινή οδό, κάποιοι από αυτούς θα έλεγαν Πρέπει να συμβουλευτούμε τους ηγέτε μας για την πίστη μας στο Θεό. Απαιτούν τη συνένεση κάποιου για να πιστέψουν στο Θεό. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Τι έχουν γίνει λοιπόν οι ηγέτε αυτοί? Δεν έχουν γίνει φαρισαίοι, ψευδοποιημένε αντίχριστοι και εμπόδια στην αποδοχή της αληθινής οδού από τους ανθρώπους. Αμήν. Εκείνοι που διαβάζουν τη βίβλο σε μεγαλόσχημες εκκλησίες και απαγγέλουν τη βίβλο κάθε μέρα και εν τούτης, κανένας τους δεν αντιλαμβάνεται το σκοπό του έργου του Θεού. Κανένας τους δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό. Επιπλέον, κανένας δεν είναι κοντά στην καρδιά του Θεού. Είναι όλοι άχρηστοι, ποταποί άνθρωποι, ο καθής υποκρινόμενος τον ειδικό για να διδάξει περί Θεού. Παρότι κραδένουν το όνομα του Θεού, εκουσίως τον καταπολεμούν. Παρότι ενδύονται το όνομα του Θεού, είναι εκείνοι που τρώγουν τη σάρκα και πίνουν το αίμα του ανθρώπου. Όλοι αυτοί είναι διάβολοι που καταβροχθίζουν την ψυχή του ανθρώπου δαίμονες που αποσκοπού ενοχλούν εκείνους που προσπαθούν να πάρουν το σωστό μονοπάτι και δημιουργούν μεγάλα εμπόδια στο μονοπάτι εκείνων που αναζητούν τον Θεό. Παρότι έχουν ρωμαλαία εμφάνιση, πόσοι ακολουθοί τους μπορούν να καταλάβουν ότι αυτοί είναι αντίχριστοι που οδηγούν τους ανθρώπους στην αντίθεση με τον Θεό. Αμήν. Πώς να ξέρουν ότι είναι ζωντανοί διάβολοι που ιδιαιτέρως αναζητούν ψυχές για να τις καταβροχθήσουν. Αμήν. 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 Ναι. Πράγματι. Πράγματι. Φυσί. 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 Αδέρφια Φυσί. μου, Φυσί. Φυσί. στο παρελθόν, όταν οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι επεξηγούσαν τη βιβλική γνώση και τη θεολογία, εμείς τους λατρεύαμε και τους ακολουθούσαμε τυφλά. Τώρα που το σκέφτομαι, ήμασταν ανόητοι και αδαείς. Παντελώ ανίκανοι να δούμε καθαρά. Πράγματι, Πράγματι. Πράγματι ναι. Η βιβλική γνώση και η θεολογική θεωρία προξενούν μεγάλο Αμήν. κακό. Αν δεν είχαμε διαβάσει τα λόγια του παντοδύναμου Θεού, ακόμα θα μα εξαπατούσαν οι πάστορε και οι πρεσβύτεροι. Πράγματι. Πίστευα ότι αν ακολουθούσαμε του πάστορε και του πρεσβύτερου, θα οδηγούμασταν στη βασιλεία των ουρανών. Τώρα συνειδητοποιώ ότι ο δρόμο που υποδεικνύουν δεν είναι ο σωστό. Αμήν. Είναι οι σύγχρονοι Φαρισαίοι Δίχως αμφιβολία. Να μη μας εξαπατούν άλλο πια. Ακριβώς. 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 Ναι. Έτσι, είναι έτσι, δέμον. Είναι δέμον. Οι πάστορε και οι πρεσβύτεροι έχουν περισσότερε γνώσει από εμά και κατανοούν τη βίβλο. Είναι πιο ικανοί από εμά. Ναι, μα το, δεν γνωρίζουν ναι, το Θεό αφήσουν. και είναι υποκριτέ. Ο, ο Θεό θα του καταραστεί. Δέμον, ακριβώς, δέμον, ναι, δέμον, δέμον. ναι, είναι πολύ επικίνδυνο να ακολουθούμε του πάστορε και του πρεσβύτερου. Ακριβώ. Δεν μπορούν να μα οδηγήσουν στη βασιλεία των ουρανών. Δέμον, ναι, ναι, να έχουμε καθαρόνια και να Δεν θα μα οδηγήσουν στη βασιλεία των ουρανών. Ναι, πρέπει να απαγορεύσουμε του πάστορε και του πέτρε. Δεν πρέπει να μην ξεπατώσουμε. Δε Δεν πρέπει, δε 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 πρέπει, δε δε πρέπει καμία Δεν δε χρειάζεται δε να παραστεύουμε. Να μην πλησιάζουμε κάτι. Στη βασιλεία των ουρανών. Ανυπομονώ να ακούσω τα λόγια του παντοδύναμου Θεού. Αδέλφια μου. Ο παντοδύναμος Θεός αποκάλυψε την αληθινή υπόσταση των παστόρων και των πρεσβύτερων που αντιστέκονται στο Θεό και ενώ τον υπηρετούν εξαπατούν τους ανθρώπους. Οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι συχνά απομονώνουν χωρία της βίβλου και τα παρερμηνεύουν καθώς τα αναλύουν. Βασίζονται σε αντιλήψεις και δοξασίες για να εξηγήσουν τη βιβλική γνώση και τη θεολογική θεωρία. Για να επιδεικνύονται, να περηφανεύονται, να πείθουν τους ανθρώπους να τους λατρεύουν και να τους ακολουθούν. Ποτέ δεν εξυμνούν τον Κύριο, δεν γίνονται μαρτυρές του, παρά επιδιώκουν να θέσουν τους πάντες υπό τον έλεγχό τους. Ναι. Γιατί τόσοι Θρησκευόμενοι άνθρωποι λατρεύουν πάστορες, πρεσβύτερους και όσους εξηγούν τη βίβλο. Μα λίγοι μοναχά εξυψώνουν τον Κύριο. Γιατί συμβαίνει αυτό. Ειδικά τις έσχατες ημέρες όταν ο παντοδύναμος Θεός τελεί το έργο της κρίσεως, πολλοί άνθρωποι δεν ερευνούν και δεν αναζητούν την αλήθεια. Δεν προσεύχονται στο Θεό, μα αναζητούν πάστορες και ακολουθούν τις προσταγές τους. Wars: ναι, βέβαια, είναι, δύο, είναι Help, καβίζει, urgency, Copeschi, Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν στον Κύριο ή στους πάστορες. πρέπει όλοι να στοχαστούμε αυτά τα ζητήματα. Ο Κύριος Ιησούς αποκάλυψε πριν από πολύ καιρό το πώς οι Φαρισαίοι αντιστάθηκαν στον Θεό. <sulab6 doocat> Άρα, γιατί εμεί δεν μπορούμε να δούμε καθαρά του πάστορε και του πρεσβύτερου κατά τι έσκατε ημέρε. Σωστά. Υπάρχουν ακόμα πολλοί άνθρωποι που του λατρεύουν και του ακολουθούν. Δίχω να το ξέρουν, πήραν τον δρόμο τη αντίσταση προ το Θεό. Και ο Θεό του απεχθάνεται και του μισεί, όπω του Φαρισαίους. Τι είδου πρόβλημα είναι αυτό, Δεν είναι η συνέπεια τη εξαπάτηση από του πάστορε και του πρεσβύτερου. Ε. Τώρα, πολλοί που αγαπούν την αλήθεια και διψούν για την εμφάνιση του Θεού, διέκριναν την αντίχρηστη φύση των θρησκευτικών παστόρων και πρεσβύτερων. Εγκατέλειψαν τη θρησκεία και αποδέχτηκαν το έργο του παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες. Και θα παρευρεθούν στο γαμήλιο δείπνο του αμνού. Αμήν. 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 Δόξα Κύριε. Όσο για εκείνους που ακόμα λατρεύουν και ακολουθούν τους θρησκευτικούς πάστορες και πρεσβύτερου, θα εγκαταλειφθούν από το έργο του Παντοδύναμου Θεού. Ναι. 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 ναι Αδέλφια μου, η μεγάλη καταστροφή πλησιάζει. Ναι. Αν δεν ερευνήσουμε και δεν αποδεχτούμε το έργο ναι. του ναι. Παντοδύναμου Θεού των εσχάτων ημερών, δεν θα αποφύγουμε να πέσουμε στην καταστροφή με θρήνους και οδυρμούς. Ναι. 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 Θα καταστραφούμε. Πράγματι, το... πρέπει να Πρέπει να προσέχουμε Αδέλφια ναι. μου, οι καταστροφές παντού σε όλο τον κόσμο εντείνονται διαρκώς. Τα τέσσερα ματωμένα φεγγάρια έχουν ήδη εμφανιστεί και τα ουράνια συμβάντα έχουν λάβει χώρα. Ναι. Φαίνεται πως οι ισοπεδοτικές καταστροφές πλησιάζουν. ναι. ναι. Το έργο της κρίσεως του ενσαρκωμένου Θεού που ξεκινάει από τον οίκο Του κοντεύει να ολοκληρωθεί. Ναι. Σταθήκαμε τη χερή, ακούσαμε τη φωνή του Θεού και αποδεχτήκαμε την κρίση και τον εξαγνισμό του Παντοδύναμου Θεού. Αυτή είναι η αληθινή αρπαγή στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν. Αμήν. Δόξα τω Θεό. 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 Η μεγαλύτερη ευλογία μας θα είναι να παραστούμε στο δείπνο του αμνού. Αμήν. Αμήν. Δόξα, Δόξα το Θεό. Το Θεό. Ο παντοδύναμος Θεός μας έσωσε από την εξαπάτηση και τον έλεγχο των παστόρων και των πρεσβύτερων. Μας έκανε να εγκαταλείψουμε το σκοτάδι για το φως και να παραστούμε ενώπιον του θρόνου του Θεού. Α Αμήν. Και όλα χάρη στον παντοδύναμο Θεό. Αμήν. Αμήν. Δόξα, το Θεό. Δόξα το Θεό. Δόξα το, Δόξα Δόξα Α, το Θεό. Δόξα Α. το Θεό. Διαβάσαμε πολλά από τα λόγια του παντοδύναμου Θεού τις τελευταίες μέρες και επικοινωνήσαμε μερικά από τα προβλήματα που υπάρχουν στη θρησκεία. Επιτέλους, καταλάβαμε πως η πίστη μας τον Κύριο παρέκλεινε ακριβώς επειδή λατρεύαμε και υπακούαμε πάστορες και πρεσβύτερους. Ναι. Και πιστεύαμε τυφλά τα λόγια θρησκευτικών ηγετών. Γι' αυτό αντιμετωπίζαμε πολλά λόγια της βίβλου ως επιστολές και δόγματα και τα τηρούσαμε ως κανόνες. Ακριβώς, ε, α, ακριβώς. Α, ακριβώς. Δίχως να κατανοούμε τα λόγια του Θεού ή πώς να τα βιώνουμε. Πράγματι. Δεν ξέραμε ναι, αυτή είναι. να αναζητήσουμε την αλήθεια όταν προσευχόμασταν στο Θεό και δεν κοινωνούσαμε αληθινά με τον Θεό. Ναι. Τώρα βλέπουμε καθαρά. Είναι αυτή η πίστη στον Κύριο. Τυπικά είναι πίστη στον Κύριο, μα στην πραγματικότητα είναι λατρεία, υπακοή και ακολούθηση παστόρων και πρεσβύτερων. Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο αθελά μας πήραμε τον δρόμο της αντίστασης προς τον Θεό και γίναμε υποκριτές Φαρισαίοι Πράγματι, πράγμα, πράγμα, Ναι, έτσι, έτσι, είναι, έτσι, έτσι είναι. βαθιά τον παντοδύναμο Θεό. Δόξα, 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 δόξα τον Θεό. Θεό. Σήμερα, ο παντοδύναμος Θεός ο παντοδύναμος Θεός μας έσωσε. Αμήν. Χάρη στα λόγια του παντοδύναμου Θεού, κατανοήσαμε τι σημαίνει αληθινή πίστη στον Θεό. Ναι. ναι. Χάρη στα λόγια Του, κατανοήσαμε την αλήθεια και μπορέσαμε να δούμε καθαρά, Αμήν. για να μην πιστεύουμε πλέον τυφλά στη βίβλο και να μην λατρεύουμε θρησκευτικούς πάστορες και πρεσβύτερους. Ναι. Επιτέλους ελευθερωθήκαμε από τα δεσμά τον έλεγχο των επιστολών της βίβλου και των θρησκευτικών ηγετών. Αμήν. Ελευθερωθήκαμε από το δεσμευτικό ξόρκι που τόσα χρόνια εγκλώβησε την πίστη μας στον Κύριο. Αμήν. Δόξα τω Θεώ. Δόξα σε εσείς. ωραία λούτα της Αν υπομονούσε για αυτή Θα σταθούμε ενώπιον του θρόνου του Θεού για να απολαύσουμε το πότισμα και τη θρέψη των λόγων Του. Αμήν. Και θα παραστούμε στο γαμήλιο δείπνο του Αμήν. Λαμβάνοντας το πότισμα, τη θρέψη και την καθοδήγηση του ίδιου του Θεού. Αμήν. Πόσο ευλογημένοι είμαστε. Ναι. ναι. Πόσο, Πόσο ευλογημένοι. ευλογημένοι. Σταθήκαμε Είτε. δόξα του Θεού. Ναι. Αμήν. Δόξα Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν φανταζόμουν πως θα κατορθώναμε να σταθούμε ενώπιον του θρόνου του Θεού Αμήν. και να εισέλθουμε στη μαθητεία της Βασιλείας. Αμήν. Δόξα του Θεού. Είναι μια χρυσή ευκαιρία. Να τελειωθούμε από τον Θεό. Αμήν. Πόσο Δόξα το Θεό. Πόσο πολύ αμήν. μας εξύψωσε ο Θεός. Αμήν. Ευχαριστώ από καρδιάς στον Παντοδύναμο. Αμήν. Καρδιά στον παντοδύναμο. Αμήν. Είναι η χάρη και το έλεος Είναι δόξα το του Θεού. Δόξα, δόξα το Θεό. Δόξα αμήν. το Θεό. Δόξα το το Αδελφέλη, ναι. εκεί είναι το χωριό, Γιάνγκ Σουάνγκ. Καλώ. Εκεί ζουν πολλά αδέλφια μα που πιστεύουν στον κύριο. Δόξα το Θεώ. Θεώ. Α πάμε γρήγορα, λοιπόν. Εντάξει, πάμε. Ε, πάμε.